Πανοσιολογιότατε καθηγούμενε της Αυτοκρατορικής Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου. Εδεσιμότατε. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε της Μαρτυρικής Πόλης των Καλαβρίτων και του Δήμου Καλαβρίτων. Κυρίες και κύριοι, είναι η δεύτερη φορά που μου γίνεται η τιμή να βρεθώ σε αυτό το βήμα για να απευθύνω τον πανηγυρικό για τα προεπαναστατικά γεγονότα που συνέβησαν σε αυτόν τον τόπο. Λίγα χρόνια πριν, όταν είχα βρεθεί στο ίδιο βήμα, οι συνθήκες δεν ήταν καθόλου ίδιες. Βρισκόμασταν εδώ, αφιερώνοντας μία από τις μέρες της τότε ευμάρειάς μας στον εορτασμό της Φροξηλιάς, της Χελωνοσπηλιάς, και προσπάθω να αναλογιστώ πώς τότε αποδίδαμε το νόημα της σημερινής εορτής. Χωρίς να σας κουράσω, επιτρέψτε μου να χωρίσω τη σημερινή μου ομιλία σε δύο μικρά τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, για λόγους απότησης τιμής, είναι απαραίτητο να ξαναθυμηθούμε πώς συνέβησαν τότε τα γεγονότα που σήμερα εορτάζουμε. Η πανοραμική θέα τούτου του λόφου θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς αυτά τα γεγονότα εξελίχθηκαν στον κάμπο της Κατσάνας που βρίσκεται από κάτω μας. Η δίψα για τη Λευτεριά άρχισε να μετουσιώνεται σε πράξη το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου του 1821 στα Καλαβριτοχώρια. Το καταγράφουν οι ιστορικές πηγές όπως τα απομνημονεύματα του παλαιών πατρών Γερμανού και του υπασπιστή του Κολοκοτρώνη Φωτάκου. Κατά δεύτερον επίσημα έγγραφα ή πιστοποιητικά τα οποία φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη ή και άλλους επίσημους αρχαιακούς χώρους. Είναι εξακριβωμένο λοιπόν ότι στα Καλαβριτοχώρια οι πρώτες επιθέσεις εναντίον των Τούρκων έγιναν από 15 έως 20 Μαρτίου, αποτελώντας τον σπιθήρα της Επανάστασης. Στον κάμπο της Κατσάνας, τον κάμπο δηλαδή που απλώνεται μπροστά μας, ακριβώς κάτω στα ριζά του λόφου που βρισκόμαστε τώρα, όπου περνούσε η δημόσια οδός Καλαβρίτων Τρίπολης. Η οδός αυτή διορχόταν από τις εξής περιοχές, τις οποίες σας καλώ να συγκρατήσετε, καθώς σε αυτές συνέβησαν τα σημαντικά γεγονότα. Στα βόρειά μας, νότια, κάτω από τον Άρμπουνα, βρίσκεται το γεφύρι του Αμπίμπαγα. Ο λόφος που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας είναι ο Παλιόπυργος. Κάτω από αυτόν τον λόφο είναι η Φροξηλιά, κατόπιν η Πλατανιά και νότια, κοντά στις πηγές του Λάδωνα, η Χελωνοσπηλιά. Τα γεγονότα χρονικά έχουν ως εξής. Το πρώτο επεισόδιο συνέβη στη Χελωνοσπηλιά. Περνώντας από εκεί ο Σεϊδής Λαλιώτης, μαζί με περίπου 10 Τούρκους και Έλληνες, μετέφερε τα χρήματα που είχε πάρει ο τραπεζίτης Ταμπακόπουλος ως φόρο υπέρ των Τούρκων από τους προκρήτους των Καλαβρίτων για να τα πάνε στην Τρίπολη. Ο Ταμπακόπουλος είχε επιλέξει άλλη οδό. Εκεί λοιπόν στη Χελωνοσπηλιά, ο Λαλιώτης και η συναυτό έπεσαν σε χωσιά των απεσταλμένων του Ζαΐμι. Αυτοί οι απεσταλμένοι ήταν ο Χονδρογιάννης από το Μάζι με τα παιδιά του, ο Δημόπουλος, ο Σταμάτης και ο Λαμπρούλιας και ο Ασημάκης και, Γιάννης Ντόλκας. Τα αποτελέσματα της συμπλοκής ήταν η απόσπαση των χρηματικών ποσών που είχαν δοθεί από τους Καλαβριτινούς ως φόρος προς τους Τούρκους και η μεταφορά των ποσών στην Αγία Λαύρα για την ενίσχυση του επερχόμενου απελευθερωτικού αγώνα. Στα Καλάβρητα την ίδια στιγμή, ο εκεί βοεβόδας με το όνομα Αρναούτογλου ετοιμαζόταν να μεταβεί στην Τρίπολη για να ενημερώσει τον Καϊμακάμι για τις κινήσεις των Καλαβριτινών. Στέλνει λοιπόν ως προπορευόμενο από τα Καλάβρητα τον Αράπη, δηλαδή τον Τούρκο υποτακτικό του, για να πάει στο Δάρα και να προετοιμάσει την υποδοχή του. Οι κινήσεις αυτές των Τούρκων ήταν γνωστές στους Έλληνες. Εν τω μεταξύ, ο Σωτήρης Παπαδέας, μετά το επεισόδιο στη Χελωνοσπηλιά, φεύγει από εκεί και έρχεται μαζί με τους συντρόφους του, Θανάση Φεφέ και Θανάση Κωστόπουλο από το Μάζι, Γιαννάκη Βύρα από τα Κρινόφυτα και Γαλάνη από την Πρόστενα, στη θέση Παλαιόπυργο, εδώ δηλαδή από κάτω, όπου στείνοντας καρτέρι επιτίθενται και σκοτώνουν τον Αράπη. Το απόγευμα της ίδιας μέρας στην Πλατανιά, πάλι η περιοχή είναι ακριβώς από κάτω, οι προαναφερθέντες αγωνιστές χωσιάζονται μαζί με τους Χονδρογιανναίους, περίπου 12 άτομα, περιμένοντας τον καφετζή, δηλαδή τον καταληματία του Αρναούτογλου, ο οποίος προπορευόταν του αφεντικού του. Στην επίθεση που ακολουθεί, σκοτώνεται ο καφετζής,
ενώ ειδοποιείται ο Αρναούτογλου, ο οποίος τελικά επιστρέφει πίσω στα Καλάβρητα έντρομος. Εδώ λοιπόν, στη Σφροξιλιά στα μέρη, καταγράφονται τα πρώτα επαναστατικά επεισόδια με νεκρούς δύο Τούρκους. Την επόμενη μέρα, οι ίδιοι αγωνιστές έστησαν ενέδρα στο γεφύρι του Αμπίμπαγα, όπου πήραν τα χρήματα του κλειδούχου του ναυπλίου Σελίμαγα και της συνοδείας του. Δεν τους σκότωσαν όμως, κατόπιν παρέμβασης του καπετάνιου του Άρμπουνα Πετρούτσου. Αυτά έγιναν τότε. Τι νόημα έχει όμως ο σημερινός εορτασμός και ποιο είναι το νόημα των αντίστοιχων ανά την Ελλάδα εορτών σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής εντός εισαγωγικών κρίσης? Με πολύ λίγα λόγια, επιτρέψτε μου να ζωντανέψω τη σκέψη μου ως το δεύτερο μέρος αυτής της ομιλίας. Αξιότιμοι λιγοστοί παρευρισκόμενοι, δεν είμαι αισιόδοξος. Όχι γιατί σήμερα είμαστε εδώ όσοι λίγοι είμαστε, ούτε γιατί κάποιοι από εμάς μπορεί να είμαστε εδώ από σημαντική υποχρέωση. Ο λόγος είναι γιατί στη μεγάλη μας πλειοψηφία ως λαός χάσαμε σταδιακά την επαφή μας με το ιστορικό μας παρελθόν. Η άνοδος του βιωτικού μας επίπεδου τις τελευταίες δεκαετίες μας οδήγησε σε πλήρη αποχάβνωση, σε πλήρη απεξάρτηση από κάθε τι πνευματικό. Κύριός μας το χρήμα, το εύκολο χρήμα. Και μοιραία, επειδή δεν αγωνιστήκαμε αυτά τα τελευταία χρόνια για να το κερδίσουμε, ήρθε η οικονομική κρίση. Συνεχίζουμε όμως δυστυχώς να πέφτουμε στη λάθος εξήγηση η οποία μας βολεύει. Νομίζουμε ότι η έλλειψη χρημάτων είναι σήμερα το πρόβλημα, που κάποιοι δήθεν μας το παίρνουν. Όχι όμως. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι η αποξένωσή μας ως λαού από τις πνευματικές και θρησκευτικές βάσεις του ελληνισμού. Αν κάτι πρέπει να πάρουμε σήμερα μαζί μας από εδώ, είναι τροφή για σκέψη τι μας οδήγησε εδώ. Να αναλογιστούμε τον αγώνα των προγόνων μας και αντίστοιχα να αντιληφθούμε ποιος είναι ο σημερινός εχθρός. Δεν είναι οι κακοί ξένοι, επιτρέψτε μου να υποστηρίξω. Ο εχθρός βρίσκεται εδώ και είναι η μεταπολιτευτική πολιτική καταστροφή της παιδείας, με την παράλληλη δημιουργία γενιών νέων Ελλήνων, χωρίς στόχευση πνευματική, χωρίς το αίσθημα ότι η ζωή απαιτεί κόπο για να κερδιθεί. Δείτε εδώ γύρω, πλατιές και κάμπιδα σώθηκαν, γιατί κάπου αλλού δινόταν η ευκαιρία εύκολου πλουτισμού. Δείτε τώρα στον δρόμο σας για τη Λικούρια, τα καφενεία θα είναι γεμάτα. Αυτά αν σκεφτούμε, ίσως αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε μικρά βήματα επανάστασης, μικρές καθημερινές φροξιλιές. Ο αγώνας θα κερδιθεί αργά και σταθερά, αρκεί να καταλάβουμε ότι ο προορισμός μας, ως άνθρωποι και ως γένος, δεν είναι απλά να περνάμε ημέρες καλοπέρασης, αλλά ημέρες δημιουργίας, πνευματικής και υλικής και παραγωγής. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά. Τιμή και δόξα σε όσους αγωνίστηκαν σε όλους τους αγώνες του έθνους για τη δική μας ελευθερία, την οποία οι δικές μας γενιές καταστρατήγησαν. Ζήτω το 1821. Κοπέλα που είναι να σου πω. Τελειώσαμε. Πέρασε, δεν έχουμε κάτι άλλο.